Έβαλα τα καλά μου γιατί όταν είδα σήμερα την Βάλια της Θεοδόρου, κατάλαβα ότι εντάξει, δεν μπορώ να βγω εγώ τώρα με ένα μπλουζάκι έτσι καλοκαιρινό τύπος απλά. Η Βάλια έχει ντυθεί με υπονοούμενο, σήμερα το καταλάβετε και κυρίως η μαμά της θέλει να τη δίνει φούλα. Τι εννοείς? Τα λευκά! Τα λευκά! Πρόβα νηφικού για τη Βάλια Χατζηθεοδόρου, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και όχι, δεν είναι πρόβα. Ακού, μπορεί να μην είναι νηφικό, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αλλά οι γάμοι έχουν αλλάξει. Δεν είναι οι παλιοί γάμοι, η Νταϊάννα και ο Κάρλος που ξέρονται πίσω οι ουρές 500 μέτρα. Ωραίο θα ήταν, βέβαια. Τώρα οι νύφες πάνε κάτι παραλίες, παντρεύονται από εδώ από εκεί. Ωραία, φοράνε πιο ανάλαφρα, ένα τέτοια ένα πράγμα. Και επειδή ρε βαλτώσουμε από τη μάνα σου, βρε πώς σου πάει! Πάει, ε! Πώς σου πάει! Θα λάβω υπόψη μου. Νηφούλα σύντομα. Όποιος γυρίζει, παντρεύεται. Κάποια στιγμή δεν γυρίζει, δεν γλιτώνει. Πάμε. Κατερινιό μου, Κωστή και Μαρία, καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Βρήκαμε. Καλά. Στο γάμο εδώ έχουμε ετοιμάσει, βλέπετε. Έλα, Κατερίνα, πες αλήθεια τώρα. Εντάξει, άντε δεν φοράει το νηφικό. Όταν η νύφη αλλάζει, γιατί δεν τη βολεύει και μετά πάνε και χορεύουνε και αλλάζει, τι βάζει, μαύρο? Όχι, τέτοια δεν βάζει. Όχι, λευκό πάλι. Άρα αυτό. Είμαι για το γλέντι, εγώ έτοιμη κατευθείαν. Λες κι άλλα και αυτά που μου έχει δώσει ο μάνας, θα τα μοιραστούμε. Μου λέει πιέσαι έτοιμα, πιέσαι έτοιμα, να δω αυτό και τα λοιπά. Όσο είμαι ακόμα αυτό, γιαγιά, να χαρώ εγώ και τέτοια. Και κάνω ό,τι μπορώ κι εγώ, όπως καταλαβαίνεις. Μαριό, καλά είσαι? Καλά, μια χαρά εσύ. Ούτε Κωστή, τώρα λέμε για γάμους και αυτά να ταιριάζουν οι άντρες όταν μιλάμε για τέτοια θέματα. Το ξέρω, παιδιά, έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Στις γυναίκες το λες, παίρνουν ένα χαμόγελο, σκέφτονται ωραία, σκέφτονται το δικό τους γάμο που έκαναν ή που θα κάνουν. Ενώ οι άντρες είναι σε ένα θέμα. Τι είπες? Ναι, πάμε να παίξουμε. Αυτό σου λένε οι άντρες αμέσως. Τεχνίδι, κόφτα, τα αφήνω όλα στην άκρη. Η κατηγορία είναι νόμισμα. Σε ακούω, Κατερινάκη. Λίρα στερλίνα. Βεβαίως, μπράβο, δε σκάρι, κύρια, 100 ευρώ για σένα. Θα σε καλέσουμε στο γάμο της Βάλιας. Θα πάει στα επόμενα 10 χρόνια, κάποια στιγμή θα τη δούμε. Νύφη, έχεις παντρευτεί, πρόλαβες? Εγώ ναι, είμαι παντρεμένη. Παιδάκια. Ένα μωράκι, 8 μηνών. Έχεις νινί, τέτοιο, ζουζούνι. Ναι, ένα ζουζουνάκι. Μπεμπούλης ή μπεμπούλα? Είναι ένας όμορφος ζουζούνος. Ζουζούνος. Ναι. Να τον χαίρεσαι, βεβαίως. Πολύ. Και με το καλό να γυρίσει σπίτι μια μαμά με καινούργιο αυτοκίνητο για όλα τα ζουζούνια μικρά μεγάλα και στο Μακάρι. Σπίτι. Μακάρι. Κωστή μου, καλώς όρισες. Πώς σας βρήκα. Βλέπω και εσύ, Βέρα, οπότε ο γάμος σου θύμισε πολλές στιγμές. Παλιοπαντρεμένος ή φρεσκοπαντρεμένος? Είμαι παντρεμένος τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά είμαι 18 χρόνια με τη σύζυγο. Είναι μόνο 7 χρόνια φαγούρα και 18 χρόνια ξύσιμο. Το κατάλαβα έτσι. Πάει δουλειά. Είχες μαλλιά. Και δεν είχες μουσια και τώρα πάει ανάποδο το έργο. Μαράκι, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Είσαι η μόνη μας δίνει πιθανότητες να μην έχεις παντρευτεί εδώ στην παρέα. Όχι βέβαια, εντάξει, είμαι αρκετά μικρή. Με την Βάλια παρέα εσύ κανονικά, όπως είσαι, οι πιτσιρίκες της παρέας, όχι ότι εμείς είμαστε μεγάλοι. Τώρα ο Κώστας που ήταν 18 χρόνια με τη γυναίκα του, ξέρε τον ήπιο, γι' αυτό μην νομίζεις. Καλώς όρισες και εσύ λοιπόν, όλα εύχομαι να πάνε καλά για εσάς. Θα μάθω κι άλλα στη συνέχεια από πού μας τρέξετε, τι κάνετε και τι περιμένετε από εμάς. Ή μάλλον, ξέρω τι περιμένετε εκεί, στέκια Γέροχο. Nissan Juke, το μεγάλο δώρο της εκπομπής. Και σήμερα πάμε να το διεκδικήσουμε πρώτος γύρος, τώρα αμέσως. Πρώτη κατηγορία, πρώτη παίκτρια η Κατερινιό. Θα την πάρουμε τώρα την κατηγορία μας αμέσως και είναι... Ξένη σειρά. Ξένη σειρά. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Υπέροχα. Θα πούμε το σίγμα. Το σίγμα για την φρέσκια μανούλα, η οποία θα πάρει νέα έπιπλα στο σπίτι, γιατί μόλις μεγαλώσει αυτό το μπουμπούκι, δεν θα μείνει έπιπλο για έπιπλο στο σπίτι. Καινούργια έπιπλα λοιπόν, σηκώνεις σε παρακαλώ τη δωρεάν επιταγή. Έλα. Ωραία. Θα πούμε το ταφ. Δεύτερη ευκαιρία για σένα και όλα αυτά είναι 40. Έφτασες στα 480 ευρώ πριν το πάρεις χαμπάρι. Πάρα πολύ ωραία. 480. Το νι. 500 άρι στρογγυλό. Και δεύτερη ευκαιρία. Τι κάνουμε? Μπορούμε να αγοράσουμε. Με 500. Εδώ είμαι για σένα. Δώσε 100 στάρικα. Ωραία, θα αγοράσουμε το α. Έχει ένα. Έχει ένα και εσύ έχεις άλλο ένα 100 στάρικο για να πάρεις φωνήεντα. Μόνο αν θέλεις. Όχι επειδή το λέω εγώ. Θα αγοράσω άλλο ένα φωνή. Το όμικρον. Και επειδή το όμικρον εμφανίστηκε εκεί που εμφανίστηκε, κατάφερες να λύσεις, να βρεις και μία λέξη από τις τέσσερις. Θα βοηθήσει αυτό, θα βοηθήσει, γιατί καταλαβαίνεις πού το πάει. Θα πούμε το λάμδα.
εσύ. Ωραία. Το πει. Και δεν σε νοιάζει κιόλα αν δεν έχει. Έτσι, γιατί ξαναπαίζεις και ξαναπαίζεις και ξαναπαίζεις μέχρι να χάσεις συνολικά τρεις φορές, φαντάσου. Λέω να γυρίσω άλλη μία. Αρκεί να αποφύγεις τα. Ελπίζω. Τα να κακά... είμαι τυχερή. Τα κακά μονοπάτια. Μέχρι τώρα είσαι. Απίστευτο. Εντάξει, δεν μου κάνει τόσο εντύπωση. Πάντα όταν το κυνηγάς, σου έρχεται αυτό το ανάποδο. Είχε δύο δεύτερες ευκαιρίες, εντάξει. Συμβαίνει συχνά. Χάνει και τις δύο δεύτερες ευκαιρίες. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες να χάσει σε αυτόν τον γύρο ήταν πραγματικά 8%. Σε αυτό το 8% που πάνω, πάρκαρε. Και παίζει για πρώτη φορά ο Κωστής. Γυρνάω. Για να πάρεις και λεφτά, γιατί τον γρίφο τον ξέρεις. Έλα μου. Από το γάμα. Θα στάδινα και εγώ τα 100 βεβαίως, αλλά είναι αλλιώς να τα βγάζεις μόνος σου μεταξύ σου με τον ιδρώτα σου. Ξέρεις σε όλο το γρίφο, ξέρεις και τι γράμματα υπάρχουν ακόμη. Σε ρωτώ τυπικά και μόνο αν θα πάρεις το ρίσκο να γυρίσεις για να πάρεις κάτι παραπάνω από 100 ή είμαστε εντάξει. Θα γυρίσω άλλη μία φορά. Μα γι' αυτό ήρθες τώρα. Αλλιώς θα τον λένε και πριν ο άνθρωπος. Να τα! Έλα ρε παίχτη. Από το κάπα. Λοιπόν, μπράβο σου. Θα το λύσω. 250 ευρώ. Δεν έχω καμία αντίρρηση να το λύσεις από τώρα. Πάμε. Στον τόπο του εγκλήματος. Αν είναι σωστό, θα πρέπει να μου πεις και τον ξένο τίτλο για να σου δώσω τα λεφτά. Για παίρνω σιγά σιγά θέση να σου κάνω μια ανάκριση τώρα, μιας και η σειρά είναι αστυνομική. Δεν είναι γνωστή τόσο πολύ με αυτό το όνομα, αλλά στην Ελλάδα έτσι παίζεται πάρα πολλά χρόνια και όπου τη βλέπουμε. Ξέρεις ποια σειρά είναι? Μήπως είναι το CSI. Ναι ρε παιχταρά, 250 ευρώ για σένα ρε φίλε. 200... Μπορεί να το φτιάξω, τον τρελάνω. Ποιο CSI? Μαϊάμι, Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Σικάγο. CSI, New York. Τον τρέλανε έτσι. Όλα μαζί πες. Το αμερικάνικο, πες και είσαι μέσα. Μπράβο σου. Το CSI, το οποίο βεβαίως λέγεται στον τόπο του εγκλήματος εδώ στην χώρα μας, σου δίνει τα πρώτα σου 250 ευρώ και με αυτά περνάς πρώτος. Μπράβο. Και όχι μόνο περνάς πρώτος, παίζεις και πρώτος τώρα. Αφού ξεμπέρδεψε με τις αμερικάνικες σειρές ο φίλος μου ο Κωστής, πάμε να του βάλουμε μια κορεάτικη που η καλύτερη ποια είναι, Βάλια. Το K2 καλέ. Μόνο. Δεν την έχεις δει και αν δεν την έχεις δει θα σε εξετάσω την άλλη φορά που θα έρθεις. Πάμε. Η κατηγορία είναι παροιμία. Παροιμία. Έχει πάρει φορά από πριν. Πάμε με το σίγμα. Για 200 ή και 400. Για 200. Όχι. 200. Είναι ένα καλό ξεκίνημα. Κάρικος Αθηνών είσαι, φίλε μου Κωστή. Πάτρας. Πάτρας. Από την Πάτρα ήρθα. Τσάμπα το φωνή εντάκι. Πάμε το αλφα. Πολύ ωραία. Δεν σου κόστησε τίποτα, οπότε έχεις κερδίσει ουσιαστικά ένα εκατοστάρικο που έμεινε στην τσεπούλα σου και παραμένεις με 200 ευρώ, ενώ έχεις εμφανίσει και 7 αλφα. Πάμε με το ρο. 2,40. Πάμε με το κάπα. Τριπλό γράμμα. Αυτό θα ήταν ωραίο στο 200 στην αρχή. Δεν πειράζει όμως. Έχεις 3 συνολικά αυτή τη στιγμή. Ναι, φίλε μου, τι ωραίος γύρος. Πάμε με το τάφ. Και το μπαλαντέρ στην άκρη. Μπράβο ρε εσύ, μπράβο ρε Κωστή. Πολύ δυνατό ξεκίνημα. Πάρα πολύ ωραίο. 420 ευρώ και μπαλαντέρ μαζί σου. Θα το πάρεις κανονικά στην Πάτρα, πας εκεί στα Κανάρια και θα το κουνάξεις. Αλλά λες, παιδιά, εγώ πήρα και ένα μπαλαντέρ. Αν πας και στο τελικό θα έχει άλλη αξία, ε. Αν πας και στο τελικό. Κάνα γήπεδο, πάμε εκεί, πάνε χαϊκάρα. Όταν έπαιζε πιο ψηλά, ναι, πηγαίναμε. Λοιπόν, θέλω σε παρακαλώ να σε ενημερώσω ότι έχεις μία δεύτερη ευκαιρία, που σημαίνει μόνο η χρεοκοπία είναι κάτι που σε σταματά πλέον, αλλά έχεις και 420 ευρώ. Ωραία, θα αγοράσω ένα σύμφωνο. Να αγοράσεις την Παναχαϊκή, δεν φτάνουν αυτά. Ένα φωνή. Έτσι. Το γιώτα. Το γιώτα. Σικά, 4 γιώτα. Πολύ ωραία. Όταν θα πας ξανά στην Παναχαϊκή, θα πάω να χαιρετήσεις τους τραυματιοφορείς στο γήπεδο που είναι πολύ φίλοι μου όλοι. Δεν κάνω καμία πλάκα, θα τους δώσω χαιρετισμούς. Ναι. 3-20. Ναι, το θέλεις αυτό! Άρα λίγο. Πάμε το μη. Υπάρχει διπλό μη στην προτελευταία λέξη της παροιμίας
και ξεκάθαρα την αποκαλύπτει, γιατί είναι διπλό. Ναι. 4,70. Θα αγοράσω άλλο ένα φωνήεν, το όμικρον. Το όμικρον, για να τελειώσουμε με την λέξη κομμάτι, αλλά να εμφανίσουμε και άλλα τρία παράλληλα και να βοηθηθούμε. Τι να κάνω, να σε ανεβάσω, παίζει με κοστάρα, σε βλέπω αγχωμένο και βλέπω ότι έχεις και λεφτά στην άκρη και σε χαίρομαι, αλλά εσύ αγχώνεσαι. Λέω να το λύσω. Όπα, αυτό είναι σημαντικό. Γιατί είναι 3,70 και έχεις και κάποια λεφτά στην άκρη, θα ξεφύγεις λίγο από τα κορίτσια και δεν θα επιτρέψεις τη Μαρία να παίξει ούτε σε αυτό το γύρο. Έχει έρθει τζάμπα η Μαρία, να ξέρεις τόση ώρα. Είναι πολλά μαντρόσκυλα και το κομμάτι ένα. Μαντρόσκυλα, ωραία λέξη. Γεμίζει το στόμα, έτσι. Μαντρόσκυλα είναι. Είναι και το κομμάτι είναι ένα και το παίρνει όλο ο φίλος μου ο Κωστής. 370 ευρώ. Μπράβο, ρε Κωστάρα. Τώρα θέλω να ξέρεις ότι εκτός από το γέμισε το στόμα μας με τη λέξη μαντρόσκυλο, είναι παράξενη λέξη. Περίεργη, αλλά ωραία κάπως. Γεμίζουν και οι τσέπες. Όχι οι δικές μας, του Κωστή. Καλά, κάτσε και τρίβεις τα χέρια σου. Όχι σαν τον Πόντιο Πιλάτο βεβαίως. Τα τρίβει γιατί θέλει να είναι καθαρός για να κερδίσει και τα επόμενα. Τα 3,70 σε ανεβάζουν πιο ψηλά. Ήσουν πρώτος, μένεις πρώτος, κάνεις μια διαφορά. Κοντά στο 500 από το Κατερινιό μας και πάμε στον τρίτο γύρο και επιτέλους θα παίξει το μαράκι! Τι νέα ρε Μαρία! Ναι, εγώ σας έρχομαι από την όμορφη κυτρινόμαυρη Κατερίνη. Έλα, το τονίζω κυτρινό, αυτό. Άρης του είσαι? Άρης βέβαια. Μια ομάδα υπάρχει στον Βορρά. Μπήκε πολύ... Άρης Θεσσαλονίκης. Μπήκε πολύ επιθετικά. Όχι, εντάξει, παραδέχομαι. Σεβασμό, αντίπαλο, Άρη και τα λοιπά, πολύ μεγάλη ομάδα. Καλωσόρισε, σαν πρωταθλητή. Σε υποδέχομαι, Μαρία μου. Αστειευόμαστε με τη Μαρία, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα άλλο. Είμαστε δύο βορειοελλαδίτες και σε καλωσορίζω και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Πάμε στην κατηγορία για να γυρίσεις, γιατί άμα γυρίσεις χωρίς κατηγορία δεν ξέρεις τι να πεις. Η κατηγορία είναι τίτλοι τραγουδιών. Ωραία, τραγουδάκια. Πάμε. Δύο τραγούδια. Τι λες με το καλημέρα. Ορίστε. Θα πω το ταφ. Μπράβο, σήκωσε το φόρο, σε παρακαλώ. Παίρνεις και 160 ευρώ και είσαι υποχρεωμένη να πάρεις τα μισά χρήματα είτε από τον Κωστή είτε από την Κατερίνα, αρκεί να θυμηθείς ποιος έχει τα περισσότερα. Θα θυμάμαι. Δεν ξεχνάει με τίποτα. Φυσικά, λίμωνο. Θα τα πάρω από τον Κωστή. Προφανώς, γιατί ο Κωστής έχει προηγηθεί. Λοιπόν, πρόσεξέ με. Ναι. Θα πάρεις τα μισά χρήματα του Κώστα, είχε κάτι παραπάνω από 600, οπότε μιλάμε για 310 ευρώ. Δεν είναι δικά σου ακόμη. Αν θέλεις να γίνουν δικά σου, φρόντισε στη συνέχεια να λύσεις το γρίφο. 50. Θα πω το σίγμα. Ταγχούρχο. Ένας υπέροχος παίχτης που έπαιζε στον Άρη πριν καμιά 20ετία. 40 τώρα. Από το πι. Το πι, πως λέμε πάω, έτσι ένα πράγμα. Μαρία μου, λυπάμαι, θα γυρίσει θέση σου. Τα 310 ευρώ είναι κάπου στον αέρα, Κατερίνα μου. Αυτό δεν αφορά εσένα. Θα πούμε το λάμδα. Το ρο. 150 ευρώ, έχουμε συνολικά 240. Θυμίζω ψάχνουμε δύο τραγούδια για να βοηθήσω. Τα έχει τραγουδήσει το ίδιο πρόσωπο, μια τεράστια, ίσως στην ελίστ, στις 5 καλύτερες φωνές που έχει βγάλει αυτή η χώρα. Θα αγοράσουμε ένα φωνήεν, το γιώτα. Νομίζω θα σου βγει σε καλό. Φυσικά. Στο δεύτερο τουλάχιστον τραγούδι. Εντάξει, δεν έχει φάση το δεύτερο τραγούδι, γιατί πως εμφανίζεται σιγά σιγά. Το έχεις καταλάβει ποιο είναι το δεύτερο. Ναι, το έχω καταλάβει το δεύτερο, οπότε, το πρώτο δεν γνωρίζω. Αν ξέρεις και ποια το ερμηνεύει, τότε μπορεί το μυαλό σου σιγά σιγά να ταξιδέψει προς τα εκεί. Και θα πω το κάπα. Όχι. Πάμε. Έλα, Κωστά. Πάμε. Θα πω το μη. Ξαναγύρισε, η δεύτερη ευκαιρία σε βοηθά τώρα. Από το νι. Και είναι 150 ευρώ που έρχονται στο ταμείο. Λιγοστεύουν τα σύμφωνα, πλησιάζουμε στη λύση του γρίφου. Αν το μαντεύεις θα πάρεις 150. Αν όχι, θα έχουμε θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή, πρόσεξε, είναι υποθήκη τα μισά σου χρήματα. Θέλω να αγοράσω ένα φωνήεν από το όμικρον. Αυτό
ήταν ό,τι έπρεπε. Δεν έχεις χρήματα για να κάνεις τίποτα άλλο εκτός από το να το λύσεις ή να γυρίσεις. Γυρίσω. Γυρίζουμε λοιπόν. Δεν ξέρω την πρώτη. Το Δέλτα. Μαρία, αν μου λύσεις το γρίφο τώρα, θα σου δώσω 210 ευρώ. Αν όχι, έλα να γυρίσεις, να βγάλεις κι άλλα. Να γυρίσω, μωρέ. Το ξέρεις, έτσι δεν είναι. Ξέρω. Πάμε. Είναι εκεί. Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πω το Φι. Και το Φι, λοιπόν, για να κλείσουμε τώρα, κατάλαβε και ο Κώστας τι δεν έβλεπε. Ήταν μπροστά του και δεν το έβλεπε. Και πάμε, σε παρακαλώ, να μου πεις αυτά τα δύο τραγούδια της απίστευτης Χαρούλας Αλεξίου. Ο Φαντάρος, τέλει, τέλει, τέλει. Έβγε αυτά τα δύο υπέροχα κομμάτια σε σύνθεση του Μάνου Λουίζου, βεβαίως, 550 ευρώ, παρακαλώ, διότι κάποιος πήρε τα μισά χρήματα του γείτονα. Και είναι η Μαρία που ξεκίνησε από το 0, αλλά πώς αλλάζουν τα πράγματα. Από τελευταία, περνά πρώτη, πολύ ωραίο παιχνίδι. 5.50 η Μαρία με τα 3.10 όμως του Κωστή. Έτσι θα τα λέμε αυτά. Πες και να ευχαριστώ, πες και να ευχαριστώ στον άνθρωπο. Τα δούλεψε. 3.10 ο Κώστας έχει μείνει δεύτερος και η Κατερίνα μας με εκείνη τη λεξιμαχία είναι στα 100 ευρώ σε αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια του Μάνου Λουίζου που ερμήνευσε η Χαρούλα Αλεξίου, που φέτος ανακοίνωσε με πολύ συγκινητικό τρόπο στο κρατικό ραδιόφωνο ότι δεν θα συνεχίσει το τραγούδι, διότι δεν την ακούει πια η φωνή της. Πόσο σημαντικό να φεύγεις και σεβόμενος βεβαίως το κοινό, όταν ξέρεις ότι θέλει να ακούεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα που έχει μάθει από σένα. Και η Χαρούλα Αλεξίου μας άφησε μια κληρονομιά φανταστική, με δεκάδες υπέροχα τραγούδια που έγραψαν ιστορία. Πάμε στην λεξομαχία μας, που θα είναι και το εφαλτήριο για να μπούμε στη δεύτερη φάση του παιχνιδιού. Η κατηγορία είναι πριν και μετά. Πριν και μετά, για να δούμε δύο λέξεις. Μία τη χρησιμοποιήσαμε παλιότερα, η άλλη είναι πιο σύγχρονη, στη δημοτική. Αλλά σημαίνει ακριβώς το ίδιο, έτσι. Mm-hmm. Προφανώς η δεύτερη λέξη είναι η πιο σύγχρονη. Μαρία, τώρα πήρες φορά, θα σταματιέσαι. Μύτος, νήμα. Έτσι. Ο μύτος της Αριάδνης και το νήμα της Αριάδνης. Δίνουμε 200 ευρώ στη Μαρία, που μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, θα διαλέξει και κατηγορία. Ή να σου πω κάτι, θέλει να διαλέξει τώρα κατηγορία. Γιατί όχι. Από το, να το έχεις να το δουλεύεις στο μυαλό σου διαφημίσεις. Βέβαια. Να προετοιμάσεις ψυχολογικά. Πάμε να δούμε τρεις υποψήφιες κατηγορίες, μιας και έφτασες τα 750 ευρώ. Παραλίες, η πιο σύγχρονη κατηγορία που μπορούμε να βάλουμε, μέχρι το καλοκαίρι είμαστε, ίσως να σου χρειαστεί. Έλληνες λογοτέχνες, περισσότεροι από ένας βεβαίως, και σταυρόλεξο. Ξέρεις πολύ καλά ότι είναι ένας ζώρικος γρίφος, αλλά μπορεί και να τον γουστάρεις. Ό,τι θέλεις. Θα διαλέξω το Έλληνες λογοτέχνες. Έλληνες λογοτέχνες, ωραία, το κρατάμε εδώ, γιατί με αυτό θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Και όχι μόνο με αυτό, θα επιστρέψουμε και με τούτο. Το μεγάλο μας δώρο, το Nissan Juke βεβαίως, με τα 120 άλογα που φλιμιντρίζουν, δεν κρατιούνται, να βγουν στις παραλίες, βγαίνουν έτσι, μπροστά τα άλογα. Δεν χρειάζεται να έχετε δίπλωμα. Να, η Βάλια που ξέρει πάρα πολύ καλά ότι... Τι, η Πασία δεν ξέρεις. Πασία, όχι. Χρόνια. Πώς θα σε βάλω στα άλογα, Βάλια, μου, να ξέρεις η Πασία. Να, θα κάτσω πίσω. Κάτσε πίσω. Γιατί αμέσως τα 120 άλογα ξεχύνεσαι. Ξεχύνεσαι. Φτάνεις μέχρι Κατερίνη σε 3 ώρες, 3,5. Εντάξει, μην τρέχουμε κιόλας. Μπορεί και λιγότερο. Πόσο είναι η Κατερίνη, η Αθήνα τώρα. 3,5 ώρες είναι. Με το παλιό σου αμάξι, το Nissan Juke είναι 3,25. Κερδίζεις 5 λεπτά γιατί περνάς έτσι, αέρα. Το εύχομαι σε όλους αυτό, το εύχομαι και σε εσάς αυτό. Απλώς τα παιδιά έχουν κάνει το πρώτο βήμα. Δηλαδή δήλωσαν συμμετοχή. Δεν ήρθαν ξαφνικά από την Κατερίνη, σηκωθήκαν μια μέρα την Πάτρα και ήρθαν εδώ πέρα όλοι. Όχι, δήλωσαν συμμετοχή, περιμέναν ιστοϊκά, υπομονετικά, στάθηκαν τυχεροί και μια μέρα τηλέφωνο. Ναι, λέγεται παρακαλώ, ο τροχός της τύχης. Ναι, δεν είναι εδώ, έχει υποθεί αυτό πολλές φορές. Έτσι, μην βάλετε τη μάνα σας να σηκώνετε το τηλέφωνο, σηκώστε το εσείς οι ίδιοι που δηλώσατε συμμετοχή. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας trochos.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211-187-8090.
Εδώ είμαστε, δεν σας λείψαμε καθόλου βέβαια. Τι να σας λείψουμε, ρε παιδιά, συγγνώμη, λίγα λεπτά είναι. Δεν έχετε λίγο υπομονή μέχρι να κάνουμε ένα refresh. Και εγώ έβαλα καινούργιο τσαγάκι παγωμένο να πίνω. Καλοκαίρι, μ' αρέσει. Καλοκαίρι, εκεί πρέπει να ζεστώ τσαγάκι. Τώρα το ρίχνω βαριά, πίνω και παγωμένο. Θα κλείσουνε τελεμά μου, έχω θέμα. Εδώ σήμερα έχουν έρθει άνθρωποι από την Πελοπόννησο, από την Πάτρα ο φίλος μου ο Κωστής, από την Κατερίνη, από την Πιερία η Μαρία. Την Κατερίνα δεν τη ρώτησα ποτέ από που ήρθε. Εδώ, Αθήνα. Από την Αθήνα, ναι, για να το κλείσουμε όλο μαζί το σετ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ. Και χαίρομαι επίσης που όλοι σας λίγο πολύ κάτι βγάλατε στην πρώτη φάση του παιχνιδιού μας. Σε λίγο πάμε για τον τέταρτο γύρο και προηγείται με 750 ευρώ η Μαρία, 3-10 ο Κωστής και η Κατερίνα που έχει 100. Η παγίδα της όλης της ιστορίας είναι ότι τα περισσότερα λεφτά με τον ιδρώτα του τα έχει βγάλει ο Κωστής, αλλά κάποια στιγμή το χτύπησε η εφορία, γιατί άμα παίρνεις πολλά, το Υπουργείο Οικονομικών δεν έρχεται, σε καθαρίζει. Η Υπουργείο Οικονομικών ήταν η Μαρία που παίζει πρώτη στον τέταρτο γύρο. Θα θυμίσω όλο τον κόσμο, Μαρία, ποια κατηγορία έχεις επιλέξει πριν τις διαφημίσεις. Ναι, έχω διαλέξει τους Έλληνες λογοτέχνες. Τι νομίζεις, θα το βάλουμε εμείς επειδή το διάλεξες. Ναι. Φυσικά και θα το βάλουμε, ακριβώς αυτή είναι η κανονισμή του παιχνιδιού. Έλα. Αν θέλεις βοήθεια, Μαρία, τώρα που γυρίζει, ζήτησε τι. Αλλιώς θα περάσει η ώρα. Όχι, θα γυρίσω. Δεν θέλει βοήθεια. Καλέ. Σε πάω. Πάμε, έχουμε κόντρα. Εμείς πάω, Κάρης, έχουμε κόντρα σε όλα. Πήρες μόνη τη βοήθεια που ήθελες. Λοιπόν, θα πω το σίγμα. Έλληνες είναι οι λογοτέχνες. Η λογική λέει ότι... Έχει, αρκετά. Τα σίγμα είναι κάπου εκεί. Κυρίως στο τέλος, έτσι, στην κατάληξη. Ωραία, η σκέψη σου έχει αποδώσει 240 ευρώ και δεύτερη ευκαιρία. Ωραία. Θα πω το π. Μπράβο. Δεν είναι κακό. Ναι. Άλλα 100 ευρώ για σένα, 360. Θα πω το ταφ. Έχεις δεύτερη ευκαιρία όμως, δεν χρειάζεται να φύγεις. Ευχαρίστησα, σε παρακαλώ, όποιο Θεό πιστεύεις αυτή τη στιγμή. Και παίρνει μου τώρα το σύμφωνο που θέλεις για 50 ευρώ. Ωριακά. Μια και τη γλίτωσες, ναι, αυτό. Λοιπόν, θα πω το λάμδα. Το λάμδα. Εντάξει, ας το δούμε θετικά. Εκείνο το ποσό το οποίο έχει και είναι πρώτη, δεν φεύγει από το ταμείο γιατί δεν χρεοκόπησες και μάλιστα χρεοκοπεί απλά. Παίζει όμως η Κατερίνα. Το κάπα. Και οι δύο Έλληνες λογοτέχνες έχουν κάπα στο όνομά τους, 60. Δεν ρώτησα την Κατερίνα αν θέλει βοήθεια, γιατί η Μαρία δεν ήθελε βοήθεια. Ναι, η Μαρία δεν ήθελε. Ναι, εγώ θέλω βοήθεια. Είδες, θέλει βοήθεια. Λογικό. Θέλει βοήθεια. Εντάξει, βέβαια η βοήθεια δεν πάει μόνο σε σένα, πάει προς όλους. Να ξέρετε ότι τα δύο πρόσωπα που ψάχνουμε είναι εν ζωή. Ωραία, θα πούμε το ρο. Ρο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει αυτό που σας είπα. Εύχομαι να σας φανεί χρήσιμο στην πορεία. Έχουμε και λέμε τριπλό ρο, άλλο ένα τριπλό γράμμα που δεν σου φέρνει πολλά πολλά πολλά, αλλά είναι αρκετό για να σε φτάσει στα 150. Και θα πούμε το μη. 170. Θα αγοράσω το αλφα. Πιθανολογώ ότι γυρνάς τώρα κιόλας γιατί έχεις 70 ευρώ. Ναι. Αγίες. Είσαι πολύ άτυχη εδώ. Παίζει ο Κώστας. Από το φι. Ο Κώστας που επιβεβαίωνε ότι γνωρίζει το δεύτερο όνομα. Και πάμε τώρα για να δούμε αν θα βρει και το πρώτο. Το Δέλτα. Και θα γυρίσεις κι άλλη μία αν θέλεις, γιατί έχεις δεύτερη ευκαιρία. Α,
Από το γάμα. Διπλό γάμα. Μας δείχνει και ποιο είναι και το μικρό όνομα, πιθανολογώ. Πρέπει λοιπόν εδώ που τελείωσαν τα σύμφωνα και οφείλω να ενημερώσω τους πάντες, να λυθεί ο γρίφος για 130 ευρώ. Αν θες κάτι εναλλακτικό, είναι να μου δώσεις 100 ευρώ για φωνή. Όχι, θα το λύσω. Γιώργος Σκαμπαρδόνης, Άρης Σφακιανάκης. Ο Γιώργος Σκαμπαρδόνης και ο Άρης Σφακιανάκης σου δίνουν 130 ευρώ και σιγά σιγά ανεβαίνεις πάλι εκεί που ήσουν προς την κορυφή. Προς την κορυφή, γιατί εκεί συναντάμε για, και για αυτό το γύρο την Μαρία που τα πήγε πάρα πολύ καλά στους προηγούμενους και με τα 750 ευρώ παραμένει πρώτη. 4,40 ο Κωστής, 100 ευρώ η Κατερίνα. Ο επόμενος γύρος είναι ο πέμπτος και έρχεται τώρα. Δεν έλεξε να παίξει Κατερίνιο πρώτη. Βεβαίως. Η επόμενη κατηγορία είναι σταυρόλεξο. Σταυρόλεξο. Οι λέξεις μας είναι δύο οριζόντιες, τέσσερις κάθετες, δεν συσχετίζονται όσον αφορά το νόημά τους, αλλά έχουν πάρα πολλά κοινά γράμματα, θα τα βρούμε όλα. Είσαι τελευταία, πολύ εύκολα, με ένα έτσι ταπεινό 600-700 αρικάκι, είσαι πρώτη. Ναι, το καταλάβατε με το πρώτο γύρισμα βεβαίως της Κατερίνας, ότι αυτός ο γύρος έχει μέσα 500 ευρώ. Το σίγμα. Χάνεις τη σειρά σου. Παίζομαι. Κώστα, παίζεις. Από το ρο. Ο πατρινός μας, ο φίλος μας, έχει πάρει τα πρώτα του 120 ευρώ. Από το ταφ. Από το πι. Και θα πάρεις άλλα 50. 230. Το κάπα. Υπάρχει ένα κάπα εκεί. Μόνο η πρώτη κάθετη λέξη δεν έχει κάποιο γράμμα ακόμη, οπότε πρέπει να γυρίσουμε ή να αγοράσουμε. Θα αγοράσω ένα φωνήεν. Το αλφα. Έχει η πρώτη λέξη αλφα. Για να δούμε. Έχει. Ωραία. Βάλαμε γράμματα σε όλες τις λέξεις σχεδόν. Από το νι. 180. Θα αγοράσω το γιώτα. 3 γιώτα. Να σε ρωτήσω κάτι, την τελευταία λέξη την έχεις βρει τώρα με τα γιώτα. Την έχω βρει. Βρε μανία με αυτό το 30 σε αυτό το γύρο. Από το δέλτα. Α, μάλιστα. Το δέλτα μπορεί να σου έχει δώσει και το επόμενο σύμφωνο. Μπορεί, λέω τώρα εγώ. Θα αγοράσω ακόμα ένα, το όμικρον. Το όμικρον, γυρίζει στα 70 ευρώ αλλά παίρνει το όμικρον. Το οποίο λύνει την λέξη κότα, αλλά και την λέξη ιδιοτροπία. Μόλις τώρα ανοίγει η βάλια. Δύο από τις λέξεις λοιπόν ήδη διαβάζονται. Θα πω το λάμδα. Το λάμδα. Ωραιότατα. Από το μη. Θα το λύσω. Πάμε, θέλω να τα διαβάσεις όλα, ακόμα και αυτά που διαβάζονται. Ωραία. Μαραθωνοδρόμος. Η πρώτη οριζόντια, η δεύτερη οριζόντια. Ιδιοτροπία. Προφανώς. Πάμε να μου διαβάσεις ανάποδα τις κάθετες. Τελευταία λέξη. Κότα. Ναι. Ρολό. Ναι. Σάλι. Εδώ σε θέλω. Και χάδι. Έτσι, μπράβο, 190. Θέλω να γυρίσει τον τροχό άλλη μία φορά για να δούμε αυτό το κύριε παιδί μου, μήπως θα σου έφερνε κάτι της παραπάνω. Είναι ένας γύρος που έχει μέσα 500 ευρώ, γι' αυτό το λέω συνήθως. Για να μην. Δεν ξέρω, να μας φύγει ότι δεν θα παίρνεις το 500. Δεν θα το παίρνεις
μας έφυγε όλο αυτό το άγχος. Γυρίζεις να μετρήσουμε τα χρήματά σου, 190 συν αυτά που είχες πριν. Ανεβαίνεις. Και πάλι όμως παραμένεις στην δεύτερη θέση. Μείωσες τη διαφορά στα 120 ευρώ από την πρωτοπόρο Μαρία. Ο επόμενος γύρος βρίσκει τον Κώστα να παίζει πρώτος. Και επειδή έχει δείξει πόσο καλός παίχτης είναι, αν δεν σταθεί άτυχος όπως την προηγούμενη φορά που ο φόρος τον συνάντησε, υπάρχει πιθανότητα να περάσει πρώτος ξανά για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Εδώ λοιπόν θα θυμίσω σε όλο τον κόσμο ότι οι παραλίες είναι η κατηγορία που θα βρούμε, θα παίξουμε αυτή τη στιγμή. Παραλίες, ωραία κατηγορία. Δύο παραλίες και θέλω να μου πείτε και πού βρίσκονται αυτές οι παραλίες, όχι σε μένα, να μου το πείτε γιατί πρέπει να το βρούμε στην τελευταία σειρά. Μπράβο σου. Θα πας παραλία έχοντας πάρει και ψώνια από το Γαλαξία, εκεί ρωσιστικά πράγματα. Έλα. Φουσκωτά, έλα. Θα πάμε με το Σίγμα. Και φουσκωτά, σωστό, μ' αρέσει. Μ' αρέσει η σκέψη σου. Σίγμα 100 ευρώ Γαλαξίας, έλα στα χέρια σου η δωρεπιταγή. Πολύ ωραία. Παιδάκια έχουμε. Δύο. Δύο παιδάκια. Σωσίβι, αυτά όλα, παπάκια, αυτό, ακύκνους, τα πάντα. Σε θέλω να ονομένω. Το μη. Πώς ονομάζονται τα παιδάκια σου? Ο μεγάλος Ευθύμιος, η μικρή Ανδριάννα. Ευθύμιος και η Ανδριάννα, οι οποίοι τώρα βλέπουν και τρελαίνονται και είναι όλα σε φάση που αντιλαμβάνονται τι κάνει ο παπάς τώρα, έτσι. Σίγουρα. Από το πι. Όχι. Μαρία. Λοιπόν, θα πω το νι. Νι έχουμε. Πολύ ωραία. Ωραία. Μαρία, από την Κατερίνη, έχουμε και λίγο ποντιακή φλέβα. Πολύ λίγο, από τη μία τη γιαγιά. Κατά κύριο λόγο βλάχα. Έροχο. Στην Περία οι πόντιοι κάνουν τράφηση. Λοιπόν, θα πω το ταφ. Το ταφ. Ναι, γιατί σου δίνει και τα 120 και πρόσεξε με, σου δίνει και μία δεύτερη ευκαιρία που μπαίνει στο ταμπλό σου, οπότε ακόμα και το χάνεις στη σειρά σου, δεν σε ενοχλεί. Από το λάμδα. Λάμδα, έχει δεν έχει, θα ξαναπαίξει η Μαρία, αλλά έχει, οπότε είναι πάρα πολύ άνετη. Και τώρα... Δεν σε βλέπω καλά. Εδώ δεν βοηθάει η δεύτερη ευκαιρία, γιατί τη χάνεις και αυτή. Χάνεις 210 ευρώ. Μικρό το κακό. Έλα, Κατερίνα. Κατερίνα, θέλω να βιώνουμε γρήγορα, γιατί έχεις ένα παιδί σπίτι, περιμένει, φωνάζει. Περιμένει. Είναι μωρό το παιδί, έτσι θέλει τη μάνα του. Και η μάνα του μπορεί να γυρίσει, όπα, με 500 ευρώ στην τσέπη μόνο από αυτό το γράμμα. Θα πούμε το κάπα. 1000 ευρώ! Τώρα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Το χιλιάρικο στον νόμο, παρακαλώ, να το φορτωθείς. Έτσι, μάνα, τώρα υποχρεώσεις. Στον νόμο θέλω να το φορτώσω. Εδώ, φόρτασε το εδώ. Στον νόμο το φορτώθηκε. Και πλέον άλλαξε η ψυχολογία της. Λογικό. Και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι τώρα. Είναι ξαφνικό, αλλά μας αρέσει, Κατερίνα, όταν γίνεται κάτι τέτοιο. Να πούμε όλα τα νέα όμως. Ναι, πήρες το χιλιάρικο. Ναι, θα περάσεις πρώτη. Μόνο όταν θα λυθεί ο γρίφος από σένα. Γι' αυτό θα αγοράσουμε. Πάμε να βρούμε παραλίες με ένα φωνή. Αγοράσουμε το αλφα. Έχει 5 αλφα. Θυμίζω, υπάρχουν οι παραλίες και η τοποθεσία τους. Βοηθήθηκες λίγο, έστω για την τοποθεσία. Βοηθήθηκα, νομίζω ότι το έχω βρει. Όλο το γρίφο. Ναι, θέλω να το επιβεβαιώσω. Με τι? Αγοράζοντας ένα φωνή. Το γιώτα. Μου είπες ότι θα πάρεις το γιώτα για να το επιβεβαιώσεις. Ναι. Το επιβεβαίωσες. Ναι. 800 ευρώ δικά σου, η πρώτη θέση δική σου, αν το πεις σωστά, τώρα. Μύρτος και Αντισάμος στην Κεφαλονιά. Βεβαίως, Μύρτος και Αντίσαμος στην Κεφαλονιά. Ο τόνος έσωσε εδώ, δεν είναι ομόρφα. Αντίσαμος είναι η παραλία.
Και να που έχουμε για τρίτη φορά στο παιχνίδι αλλαγή στην πρώτη θέση. Ξεκίνησε πρώτη εσύ, μάλλον τέταρτη. Γιατί ξεκίνησε εσύ. Προηγήθηκε μετά ο Κώστας, μετά έγινε πρώτη Μαρία, τώρα είναι πρώτη Κατερίνα. Τι παιχνίδι άρα έχουμε σήμερα. 800 και 100, 900 ευρώ πρώτη. Δεύτερη η Μαρία με 750, 630 ο τρίτος. Οι αποστάσεις είναι πολύ, πολύ μικρές. Παιδιά, μπράβο, αυτό είναι φοβερό. 200 ευρώ η επόμενη λεξομαχία. Η κατηγορία είναι πάνε πακέτο. Πιο γρήγορο ήταν ο Κωστής. Αλάτι και πιπέρι. Αλάτι και πιπέρι, παρακαλώ. Φρέντι Γερμανό, τραγουδιστή που αμέσω στην περίφημη σπουδαία εκπομπή. Και 200 ευρώ. Κοιτάξτε τι έχει γίνει, απίστευτο. Ήτανε τρίτος, δεν ήτανε, δεν ήτανε τρίτος. Πρώτος δεν θα πάει γιατί τα 200 ευρώ δεν αρκούν. Ωστόσο, τι γίνεται. Περνάει στη δεύτερη θέση. Η Μαρία έχει τώρα 750, 830 ο Κώστας, 900 η Κατερίνα. Αλλάζουν πρώτες, δεύτερες θέσεις με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι αλλάζει στο Eurovision κάθε φορά που ψηφίζει η Εσθονία 12 points στην Λετωνία. Λογικά, λογικά λέω τώρα εγώ. Θέλω να πάμε στον 7ο γύρο αμέσως τώρα για να βάλουμε και 500 μέσα και περισσότερα χρήματα. Μήπως και ξεφύγει κάποιος από τους τρεις. Πόσο μου αρέσει, πόσο μου αρέσει που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και 150 ευρώ χωρίζουν το τελευταίο από τον πρώτο παίχτη. Αλλά μας χωρίζουν και κανένα δύο γρίφια ακόμα από τον τελικό. Παρακαλώ, κατηγορία. Γη και φύση. Γη και φύση. Παρακαλώ να έρθει ο παίκτης που πάτησε πιο γρήγορα το κουμπί στη λεξομαχία, που είναι ο Κωστής, και να ξεκινήσει να γυρίζει για να καλύψει μια φοβερή διαφορά με ένα εκατοστάρικο πέρασε μπροστά. Ευχαριστούμε σήμερα, όπως και όλοι, και εσείς φαντάζομαι από το σπίτι. Πάμε. Από το σίγμα. 80 ευρώ. Το ρο. 110. Όσο βλέπουμε τα 500 ευρώ μέσα γυρίζουμε και είναι σωστό αυτό. Από το μη. Και αυτό είναι διπλό και μάλιστα διπλό. Καλό διπλό. 170. Αγοράσω. Ποιο θέλεις. Το όμικρον. Έχει ένα όμικρον. Σε στεναχώρησε που είχε ένα μόνο. Αυτό δεν βοήθησε και ιδιαίτερα. Πρέπει να γυρίσεις. Κάπα. 120 ευρώ και πάλι λίγα, το ξέρω, αλλά έστω και με αυτά τα λίγα να το λύσεις, περνάς πρώτος. Και θα σου βγουν και πολλά λεφτά. Ο Λάμδα. Μαρία. Αν θέλεις να κάνεις την 7η ανατροπή στο παιχνίδι και να περάσεις πρώτη, σου λείπουν μόνο 150 ευρώ. Θα πω το ταφ. Ωραία. Πάλι. Έχεις φέρει πάλι χρεοκοπή, έτσι δεν είναι. Ναι. Τόσο ήχος είναι πολύ δυσάρεστος και λυπάμαι που έρχεται ξανά σε σένα, Κατερίνα μου. Το Χ. Χ. Δώσε εντολές αμέσως να φτιάξουν το γάλα του παιδιού και θα αργήσει η μαμά σήμερα. Θα αργήσει η μαμά σήμερα να έρθει. Κώστα, παίζεις. Όλα τα έχει η Μαριωρή, τώρα τα έχει και ο Κωστής, γιατί η Μαριωρή τα πέτυχε τις χρεοκοπίες της. Πάρε μία κι εσύ για να θυμάσαι την εμπειρία. Πάμε, Μαρία. Έλα, Μαρία. Έλα. Αυτά μ' αρέσουνε. Αυτά μ' αρέσουνε. Λοιπόν... Μαρία, το νου σου, κοίτα, ξεκουμπώνομαι για να πανηγυρίσω. Θα πω το ξύ. Μαρία, κοίταξέ με. Κουμπώνομαι, τσαμπάχαρα έκανα. Κατερίνα. Είναι όλοι με μηδέν αυτή τη στιγμή. Τον λες και κακό γύρο. Και θέλω και δύο σύμφωνα, φαντάσου. Το Β. Το Β. Να σου πω τα νέα. Γίναστε σου, όχι απλά δεν θα πεις δεύτερο, ούτε το πρώτο δεν πετύχαμε. Κώστα, έλα, ίσως το λύσουμε τώρα. Είναι όλοι στο μηδέν, είναι ένας γύρος πραγματικά. Μπράβο σε όλους μας, κάναμε τον καλό πριν, κάναμε και ένα κακό τώρα.
για το εξωφρενικό ποσό των 20 ευρώ. Από το Δέλτα. Το Δέλτα. Να ετοιμάζουμε τη χρηματαποστολή, παρακαλώ. Θα το λύσω. Θα το λύσει για αυτό το συνταρακτικό ποσό των 100 ευρώ. Πάμε. Αμουδαίρες, Ακτές. Αμουδαίρες θα ήταν ωραία περιοχή, να πω. Να πάμε για μπάνιο στις Αμουδαίρες. Εδώ όμως μιλάμε για Αμουδαίρες Ακτές, δηλαδή Ακτές με άμμο. Και εσύ έχεις 100 ευρώ, τα οποία το πήραμε σε ένα γύρο ο οποίος ήταν πάρα πολύ κακός για όλους μας. Να ζήσουμε, να τον θυμόμαστε, να φύγει από πάνω μας και να δούμε πού φτάσαμε με τα 100 ευρώ που πήρε ο Κωστής. Που ζούμε στο δικό του αστερισμό εδώ και 15 λεπτά. Άλλα 100 ευρώ. Και έτσι τώρα, για πέμπτη φορά στο παιχνίδι μας, αλλάζει η πρώτη θέση. Μπράβο ρε παιδιά, το κάνω να φανεί θεαματικό, γιατί ο γύρος ήταν μια απογοήτευση. 930 για τον Κώστα, που περνά πρώτος μετά από αρκετή ώρα. 30 ευρώ πίσω η Κατερίνα, στα 750 η Μαρία. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα ο τελευταίος γύρος είναι ο γύρος που θα κρίνει τον νικητή, γιατί δεν χρειάζεται καν να γυρίσουν. Μόνο να λύσουν τον γρίφο. Όποιος τον λύσει, τελικό. Ελάτε καλώς τους, ελάτε, σας περιμέναμε. Τι τώρα έρθατε, αλήθεια. Τι, τώρα είχατε δουλειά πριν. Δεν το ξέρα, σου ζητώ συγγνώμη. Νομίζω ότι όλοι βλέπουν από την αρχή το επεισόδιο. Βάλια δεν το ήξερα αυτό, δεν το βλέπετε από την αρχή. Δεν πειράζει, θα σας πω εγώ τι χάσατε. Χάσατε τρεις καταπληκτικούς παίχτες που έχουν έρθει από παντού. Βρε Κατερίνη, βρε Πάτρα, από το Εγάλεο, έχουν έρθει από παντού. Και είναι εδώ και οι τρεις, και η Κατερίνα, και ο Κωστής και η Μαρία, ισόπαλοι. Όταν η διαφορά είναι μικρότερη των 300 ευρώ στον τελευταίο γύρο, γιατί ο τελευταίος γύρος έχει 300, ό,τι και να γίνει για τον νικητή, με τον μπονουσάκι και τη λύση του γρίφου. Όταν η διαφορά είναι τόσο μικρή λοιπόν, αυτομάτως έχουμε ισοπαλία. Το μόνο που χρειάζεται για να πάει κάποιος τελικό από τους τρεις σας, είναι να λύσει τον γρίφο. Όποιος λύσει τον γρίφο του 8ου γύρου, πάει για τον Ισάν Τζουκ. Βάλια. Θα μαστείς και την κατηγορία και θα μου θυμίσεις εμένα που είμαι μεγάλος άνθρωπος ποιος παίζει πρώτος, γιατί αυτός θα έχει και το αβαντάζ να γυρίσει και να μαζέψει τα πρώτα λεφτά. Παίζει πρώτη η Μαρία και η κατηγορία είναι ιστορικό γεγονός. Η Μαρία που είναι τελευταία μόνο στα χαρτιά βεβαίως, γιατί εξηγήσαμε ότι χρειάζεται απλά η λύση του γρίφου, θα παίξει ένα γύρο που μπαίνουν μέσα 500 ευρώ, jackpot, χιλιάρικο και θα κυνηγήσει απλά, όπως και οι υπόλοιποι παίχτες, τη λύση για να είναι φιναλίστ. Καλή τύχη σε όλους. Αλλά όχι, θες να μας βγάλεις και την ψυχή. Πρώτο γράμμα. Θα πω το TAF. Πριν σε ρωτήσω οτιδήποτε, θα πω στην Κατερίνα και στον Κώστα και φυσικά απευθύνομαι στη Μαρία που παίζει, ότι είναι ένα γεγονός που έρχεται από την ελληνική ιστορία. Και κάπου εδώ τελειώνουν οι βοήθειες. Από εδώ και πέρα, μόνοι σας. Υπάρχει ένα θαυμαστικό. Ναι. Ξέρεις τι κρύβει από κάτω. Δύο πράγματα. Είτε τη χρεοκοπία που σου αφαιρεί αυτά τα λεφτά που έχει βγάλει μέχρι τώρα, 120 ευρώ, αλλά και τη σειρά σου. Αν το σηκώσει και νιώθει ότι πρέπει να πάρει αυτό το ρίσκο, αυτό που έχει να πάθει είναι το εξή: να διπλασιάσει τα χρήματά σου και να πα 1500 ευρώ. Πάλι πρώτη θα είσαι όπω είσαι και τώρα. Θα το ρισκάρω. Αλήθεια. Ναι, πραγματικά. Θα το κάνανε πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι αυτό. Σου βγάζω το καπέλο. Και σου εύχομαι πραγματικά το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στον διπλασιασμό των χρημάτων σου. Γιατί αν έχει χρεοκοπία, θα χαιρετηθούμε, γιατί ο νικητής μάλλον θα είναι κάπου ανάμεσα στους άλλους δύο. Αν όμως είναι το jackpot, ήσουν, είσαι και θα παραμείνεις το φαβόρι. Είσαι! Είσαι! Μπράβο! Και εδώ κάνουμε το high five, ακριβώς έπαιρνε τη φέτα εδώ. Αυτό είναι το αντικορονοϊότικο high five που γίνεται εδώ πέρα. Και τα κατάφερε εξαιρετικά. Λοιπόν, το είπα πριν, θα το επαναλάβω, γιατί θέλω να το καταλάβετε όλοι. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Είχε πραγματικά τρομερό θράσος για να το κάνει αυτό. Ειλικρινά σου βγάζω το καπέλο. Δεν θα το έκανε το 90% των παιχτών, όταν θα έχει την πρώτη θέση στα χέρια του, να ρισκάρει και να το πετάξει στα σκουπίδια. Είσαι παίκτρια. Έχω μάθει να ρισκάρω. Μπράβο ρε μαράκι. Σε πάω πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν έχει τελειώσει βεβαίως τίποτα ακόμη. Σίγουρα έχεις ένα ψυχολογικό αβαντάζ ότι είσαι τυχερή στον τελευταίο γύρο. Και σίγουρα έχεις και τα διπλάσια χρήματα από αυτά που θα βγάλεις στο τέλος.
Για την ώρα όμως έχεις μόνο 120 πάνω σου. Λοιπόν, θα πω το σίγμα. Όποιος λύσει το γρίφο, πάει τελικό. 240 στην τσέπη. Φέρε και τ' άλλο. Λοιπόν, θα πω το πι. Ήταν άτυχη στιγμή, ήταν κακή στρατηγική. Ό,τι και να ήταν, Μαρία, λυπάμαι, σε στέλνει πάλι στην τρίτη θέση. Κατερίνα, περνάς πάλι πρώτη. Θα πούμε το νι. Εκατό στρογγυλά. Θα γυρίσουμε. Το μη. Το κάπα. Και ένα κάπα. Είναι και ζώρικος ο γρίφος. Ένα γράμμα. Ναι. Το λάμδα. Διπλό λάμδα στην τελευταία λέξη. Ιστορικό γεγονός. Προέρχεται από την ελληνική ιστορία. Θα αγοράσω ένα φωνή. Αλλάζει στρατηγική μεταξύ μας. Κοίταξε με λίγο τώρα. Επιτέλους. Το ύψιλον. Δεν με πολύ βοήθησε. Δεν σε βοήθησε. Το δέλτα. Δεν θέλω να σε αγχώσω καθόλου. Θα ζητήσω μόνο από τον Κώστα να ακούσω κάτι. Κώστα, ξέρεις το γρίφο τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, το ξέρεις. Ναι. Οπότε τι έχουμε. Ο Κώστας ξέρει το γρίφο. Αν του δοθεί η ευκαιρία, θα τον πει και θα πάει τελικό. Όμως, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να μην το βρει η Κατερίνα, η οποία παίζει τώρα και με ενημερώνει και εμένα και όλους βεβαίως για την επόμενη κίνησή της. Θα το λύσω. Αυτά τραβάω. Καταλάβες, εγώ μιλάω εδώ σαν τον Μπουμπούνα όλη την ώρα και γυρνάω και μου λέω θα το λύσω. Άκουσε με. Προφανώς σου ήρθε η θεία φώτιση. Ουρανοκατέβατο. Θέλω να κάνω υπομονή, αλλά λίγα δευτερόλεπτα, αλλά πέντε, για να ακούσω σωστά το γρίφο και να σου δώσουμε την νίκη και το εισιτήριο για το τελικό. Πάμε. Η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Και έχουμε νικήτρια! Έχουμε νικήτρια, έστω και στην τελευταία στιγμή, κυρίες και κύριοι, είναι ψύχρεμη και είναι η Κατερίνα μας! Μπράβο, ρε Κατερίνιο! Μπράβο, ρε Κατερίνιο! Η ένωση της Ελλάδας με την Κρήτη. Ποια χρονολογία ανάμεσα στο 1913 και το 1913 έγινε αυτό, πιστεύεις? Νομίζω το 1913. Τόσο καλή! Τόσο καλή! Το 1908 αυτό ανακηρύχθηκε η Κρήτη και το 13 έγινε η συμφωνία και η ένωση του μεγαλύτερου ελληνικού νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και έτσι έχουμε 1.250 ευρώ και τα θερμά μας συγχαρητήρια στο Κατερινιό που πάει τελικό και δυστυχώς για την Κατερίνα, θα το πω γιατί είναι παιδιά, υπάρχει μια αρνητική εξέλιξη. Πώς σε λένε το σύζυγο, σε παρακαλώ πες μου. Τάσο. Πρέπει να κάτσουμε το μωρό κι άλλο. Θα αργήσει σήμερα η γυναίκα σου. Λυπάμαι, θα αργήσει. Αλλά μπορεί να έρθει με Nissan Juke. Αυτό. Φιναλίστ, να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Μιας και θα αργήσει σήμερα και έγινε γλέντι φοβερό. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή τώρα το παλικαράκι σου είναι 8 μηνών και σιγά σιγά πρέπει να πάρει και όνομα, ναι, θα είχε βαπτιστεί, αλλά πετύχαμε την περίπτωση κορονοϊού. Θα είχαμε προγραμματίσει τουλάχιστον τη βάφτιση. Αλλά τώρα ξεμείναμε. Να γίνει λίγο πριν το χρόνο. Ναι. Εντάξει. Αλλά τώρα. Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να πάει μόνος του. Να σου πω κάτι. Λεφτά για τη βάφτιση έχουμε. Έχουμε. Ήδη τα βγάλαμε, 1950, είμαστε μια χαρά από πολλές. Ξεκίνα. Καλό είναι όμως μετά τη βάφτιση να γίνει και ένα φοβερό γλέντι τρικούβερτο με ένα ποσό φοβερό. Ή να σου πω κάτι, δεν τον πας στα βαφτίσια σαν γαμπρό τσιντημένο ωραίο με ένα Nissan Juke να γίνει ο χαμός, να εντυπωσιάσει όλους ο μικρός.
Θα μου πεις ένα πράγμα τελευταίο και γυρίζεις. Μάλιστα. Είναι 8 μηνών. 8. Ζυμαρούλη στα μπούτια έχει. Ναι. Ζυμπάρι, εκείνα τα μπουτάκια. Λαχταριστά. Τίποτα, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Δυνατά. Το νούμερο 3, παρακαλώ, είναι ο φάκελος τον οποίο θα πάρω στα χέρια μου και σε καλό δίπλα μου να λύσουμε και τον τελευταίο μας γρίφο. Το τα λέω δίπλα μου, προσεξέ με, στο 1,5 μέτρο. Κρατάμε μέτρα ασφαλείας, μόνο το γιος θέλω να αγκαλιάζεις, μόνο το γιος. Έτσι, σφιχτή αγκαλιά. Λοιπόν, πάμε για την νέα μανούλα μας εδώ πέρα, να βρούμε άλλον έναν γρίφο που θα της φέρει πολύ περισσότερα χρήματα ή γιατί όχι και τα μάξι. Η κατηγορία είναι θεατρικά έργα. Ψάχνουμε δύο θεατρικά έργα που έχει γράψει ο ίδιος άνθρωπος. Mm-hmm. Βάζουμε το α και τα τέσσερα παραδοσιακά σύμφωνα του τροχού της τύχης. Και είναι αρκετά. Είναι τέσσερα γράμματα σε ένα μικρό γρίφο που δεν έχει α. Είναι η ώρα, Κατερίνα, να μας πεις τα δικά σου. Λοιπόν, θα πούμε το νι. Το πρώτο γράμμα είναι το νι, όπως λέμε νονός ή νονά. Θα χρειαστούμε σύντομα. Σωστά. Το κάπα. Κολυμπήθρα. Επίσης θα χρειαστούμε. Και το ρο. Τελειώσαμε με τα σύμφωνα. Mm-hmm. Θέλω με ψυχραιμία και φυσικά εκτός του α που δεν υπάρχει, να μου πεις ένα φωνή που νομίζεις ότι βρίσκεται εκεί. Το ύψιλον. Αυτά είναι τα γράμματα που ζήτησε η Κατερίνα μας. Πάμε. Μπράβο. Μπράβο. 10 δευτερόλεπτα. Φύγαμε, θεατρικά έργα. Ελένη. Ναι. Ορέστης. Το όνομα του γιού μου κιόλας να ξέρει. Μπράβο, ρε Κατερίνιο. Μπράβο, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά, τα δύο έργα του Ευρυπίδη, τα οποία ξέρουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, είναι αυτά που σου δίνουν όχι μόνο το 1250 για τη βάφτιση, αλλά και ό,τι άλλο χρειάζεται. Μπράβο. Λοιπόν, κλείνει πολύ όμορφα και το σημερινό μας παιχνίδι με τον φάκελο αυτό να μην ανοίξει έτσι για χαβαλέ, αλλά να ανοίγει για να κάνουμε καταμέτρηση και να δούμε πόσο φορτωμένη θα φύγει από εδώ η νεαρή μανούλα που εδώ και 8 μήνες άλλαξε η ζωή της. Και μεταξύ μας είναι η χρονιά της, τώρα τι να λέμε τώρα, είναι η σεζόν της. Τι, έγινε μανούλα, ήρθε στον τροχό της τύχης, κέρδισε στον τροχό της τύχης, δεν θες τίποτα άλλο. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Πάμε να δούμε τι είναι αυτά τα καλύτερα. Ποια είναι αυτά τα καλύτερα. Είναι ένα Nissan Juke ή είναι ένα επιπλέον χρηματικό ποσό μεγαλύτερο των 1250 που ήδη έβγαλες. Κατερίνα, όλα να σου πάνε καλά. Να χαίρεσαι τους άντρες σου μικρούς μεγάλους. 1250 συν ό,τι έχει ο φάκελος. Που έχει και άλλα λεφτά για την βάφτιση. 3.000 και 250 ευρώ για την νεαρή μανούλα, γιατί όποιος γυρίζει κάποια στιγμή θα κάνει και βάφτιση. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.